Όχι γιατί είδα εσύ τα ραδίκια ανάποδα. Καλώς ήρθαμε, τον. Ήρθαμε τώρα, μα τώρα φτάσαμε. Τώρα. Τώρα. Από το πρωί που μιλήσαμε, τώρα φτάσατε. Τι να κάνουμε. Είχε λέει κάποιο ένα θέμα στην Εθνική και πήγαμε από κάπου αλλού που δεν ξέραμε και από πού πήγαμε τελικά, αλλά ήρθαμε. Εδώ δεν είμαστε. Αυτό έχει σημασία. Σήμερα δεν παίζουμε. Καλώς τον. Στο Βόλο δεν παίζουμε σήμερα. Έτσι. Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος Γαλίτης είναι από τα πολύ ταλαντούχα πλάσματα που δεν είναι μόνο εξαιρετικός ηθοποιός. Έχει και καταπληκτική πένα. Θέλω να πω ότι χωρίς να ξέρουμε, γιατί ξέρετε, βλέπουμε αυτόν που ερμηνεύει στη σκηνή. Ναι. Δεν κοιτούν όλοι οι άνθρωποι τους συντελεστές μιας παράστασης. Συνήθως όταν ο ερμηνευτής μπαίνει μπροστά, είναι σαν να τα λέει ο ίδιος. Ναι. Σαν να τα, ξέρετε, οι συγγραφείς, οι σκηνοθέτες, η μουσική πάνε λίγο πίσω. Οπότε, ναι, σε αυτή την περίπτωση, ναι, είμαι και ο συγγραφέας. Συγγνώμη, τι δεν κατάλαβαν. Έδειξα τα εισιτήρια, είπα θα γίνουν δικά τους, δείξαμε τα πλάνα. Τι δεν κατάλαβαν. Προφανώς, αφού είπα οι πέντε πρώτοι τα παίρνουν. Αλλά αφού εσύ ήσουν μέσα, που ξέρεις τι έλεγα εγώ έξω. Μπορώ και εγώ να έχω ένα, να κερδίσω και εγώ ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε παρακαλώ. Τέσσερα θα δώσουμε. Πρώτη φορά θα με δω. Δεν ξέρω πώς θα μου φανώ. Να σου πω, τι έχεις γράψει, παιδί μου. Είναι Παρασκευή βράδυ. Περπατάμε στη Δημητριάδος αργά τώρα. Μία, δύο, τι ώρα ήταν. Με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Όχι ψέματα, Σάββατο βράδυ είχε ήδη παίξει η Ελισάβετ και βλέπουμε τις αφίσες. Δίπλα-δίπλα ήταν οι αφίσες. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάλυπτο ένας τον άλλον. Η Ελισάβετ ήταν Σάββατο Κυριακή. Ήμασταν ευγενικοί απέναντι στον. Και χάρηκαμε. Ναι. Πολύ και το ίδιο θα συμβεί και με σένα, γιατί μακάρι, πραγματικά μακάρι, έρχεται μακάρι. Με αυτή τη δυναμική, να σου πω, τέσσερις σεζόν. Δεν παίζεται ούτε μια σάχλα, ούτε μια μετριότητα, ούτε τίποτα. Παίζεται ένα έργο το οποίο αγκαλιάζεται και από τον κόσμο. Αυτό που εγώ μπορώ να πω για το έργο. Πρόσεξε, δεν σου τέλειωσα τι μου είπα. Μου λέει, μην τη χάσεις αυτή την παράσταση. Μου λέει, δεν έχεις ιδέα. Πόσο ωραία παράσταση είναι. Την ευχαριστώ πολύ και την αγαπώ πολύ. Μας αγαπάει και σε πιστεύει και εκείνη. Και εγώ που σε έχω δει στο θέατρο, μπορώ να πω έτσι, όχι με γενναιοδορία, αλλά με πραγματικό πάθος για το πόσο ταλαντούχος είσαι. Αλλά είσαι πολύ καλός και στα κείμενα, ρε παιδί. Εντάξει. Πραγματικά. Εμένα είναι μεγάλη μου χαρά αυτή η παράσταση. Δηλαδή είναι πρώτη φορά που. Εντάξει, έχω σταθεί μόνος μου στη σκηνή, σε μονολόγους και στην Επίδαυρο και σε Αριστοφάνη δηλαδή και σε επιθεωρήσεις και τα λοιπά. Αλλά μόνος ολομόναχος για 80 λεπτά που διαρκεί η παράσταση δεν έχω σταθεί. Και ήταν ένα πράγμα το οποίο και το φοβόμουν αλλά και δεν ένιωθα και έτοιμος και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά έκατσε η στιγμή, έκατσε και είχα μείνει άνεργος, δεν είχα δουλειά. Mm. Και αυτό το είχα στο μυαλό μου και μέσα από το... Τι είχες στο μυαλό σου τώρα εδώ, τι έχουμε, 13 ιστορίες εισάριθμων ανθρώπων που έχουν πεθάνει και κάνουν τον επικίδιο τους, δηλαδή πώς ναι, θα ήθελαν... Είναι ένας φίλος, όχι, είναι ή φίλος τους ή συνάδελφός τους, ο οποίος μιλάει για αυτούς. Ναι. Κάθε φορά ένα διαφορετικό πρόσωπο. Προλαβαίνεις και αλλάζεις γρήγορα. Είναι... Γιατί σε είδαμε να είσαι και με στολή, ας πούμε, αξιωματικού. Ναι, ναι. Βγαίνεις μετά από το διάλειμμα. Όχι, όχι, είναι αλλαγές δευτερολέπτων αυτές. Ναι. Έχω ένα, ας το πούμε, ένα καμβά. Πώς το λένε, ένα καμβά. Ναι. Ο οποίο είναι ένα μαύρο ρούχο. Δηλαδή, ένα ζυμάκι. Και προσαρμόζεις τα υπόλοιπα. Και από εκεί και πέρα φοράω σακάκια, ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα καπέλο, ένα φουλάρι κτλ. Και αλλάζω ρόλο. Γίνεσαι και χείρα εφοπλιστή, βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Αυτή ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Γιατί αυτό θέλει μεταμόρφωση. Πάλι έχεις βάλει επίτηδες στο διάλειμμα για τη μεταμόρφωση για να πιεις μια γουλιά νερό. Για να πιω μια γουλιά νερό. Είναι, εντάξει, το βλέπω ότι δεν το άντεχα. Ναι. Το βλέπω ότι δεν το άντεχα. Στις σύντομο αρχές, διάλειμμα. Στις αρχές, όμως, ναι, ένα σύντομο διάλειμμα. Ίσα να βγούμε και εμείς να πιούμε μια ναι, γουλιά ναι, νερό. Αυτό. Ίσα που να... Και, εντάξει, και να μην... η παράσταση αρχίζει στις 9 και 13 πρώτα λεπτά. Και 13 πρώτα λεπτά, ναι. Έτσι. Το λέγαμε και 13 δευτερόλεπτα ακόμα, αλλά δεν θέλαμε, ας πούμε, τόσο πολύ να... Με τόση ακρίβεια. Με τόση ακρίβεια. Που δεν είναι... Να πούμε ότι είναι στο Αχίλιο σήμερα και αύριο ο Γιώργος Γαλίτης. Εγώ επιμένω ότι είναι ευλογημένο πλάσμα με πολύ ταλέντο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, ευχαριστώ. Και στα κείμενα.
Δηλαδή, κειμένα που έχετε δει από πολύ γνωστούς και καλούς ηθοποιούς έχουν την υπογραφή του Γαλίτη. Έχει γράψει επιθεωρήσεις, έχει γράψει σειρές. Και για τηλεόραση έχει, και έτσι, επιμέλεια σεναρίων. Πολλά και χρόνια πράγματα. Με τον Φιλιππίδη κάναν ωραία πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Έτσι, τα, και λοιπά. Ένα αντίστοιχο πράγμα έτσι, πολύ έντονο και πολύ αγαπημένο ήταν όταν κάναμε τους Διαπλεκόμενους με τον Γιώργο τον Λέφα και τον Λάκη τον Μπέλο, που ήταν και αυτό στα κείμενα. Ένα πράγμα, εντάξει, μια πολιτική σάτυρα, η οποία έτσι, εντάξει, δεν νομίζω. Έπρεπε τώρα, αυτή την εποχή, να ξανακάνετε σάτυρα. Δυστυχώς δεν τα δέχονται και τόσο εύκολα πια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πολιτική σάτυρα. Υπάρχουν κάποιες φωνές, υπάρχουν, λένε αυτό υπάρχει, και τα λοιπά. Μια εκπομπή αλλά που να είναι πολιτική που σάτυρα, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που να γίνονται μεταμφιέσεις. Εμείς θέλαμε και ηθοποιήστηκα να το περάσουμε αυτό. Δηλαδή, σαν ηθοποιοί θέλαμε να σχολιάσουμε τα πράγματα, παίζοντας διάφορους ρόλους, δηλαδή τώρα πια γίνονται πιο ραδιοφωνικές, ας το πούμε, έτσι, οι εκπομπές. Δηλαδή, λοιπόν, την επέστρεψε την πρόσκληση, 5 έχω, τις έχετε τσιμπήσει, τις προσκλήσεις, θα σας δώσουμε και για αύριο. 2 μέρες είναι ο Γιώργος ο Γαλίτης, στο Αχίλιο. Μην τον χάσετε, μόνο αυτό σας λέω, στις 9 και 13 πρώτα λεπτά απόψε. Ούτε και τέταρτο, ούτε και δέκα. Να σκίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα και αύριο. Σας περιμένουμε. Θα σας το θυμίσουμε. Βλέπετε και το σποτ στο πρόγραμμα της TRT.